Τι κάνετε, κυρία Καλογρίδη, είστε καλά, γιατί το ντύσιμό σας προδίδει και το χαμόγελό σας ότι είστε πάρα πολύ καλά. Είμαι καλά, ενώ περνάμε, διανύουμε πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι μια περίοδος που χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι και να, τέλος πάντων, να προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να εξετάζουμε το μέσα μας και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί έχοντας μία, νιώθοντας ότι υπάρχει μία απαγόρευση, ο άνθρωπος, δεν ξέρω, γίνεται φυσικά αυτό, αντιδρά. Αντιδρά περίεργα. Δεν του αρέσει. Εσύ, ας πούμε, τι κάνεις για να μπορείς να το διαχειριστείς και να αισθάνεσαι εσύ καλύτερα? Ο καθένας έχει τους τρόπους του. Δηλαδή, και να σου πω πώς έχω τον δικό μου μηχανισμό. Είσαι σύμφωνη με το ότι τα θέατρα περιορίζονται, οι θέσεις περιορίζονται? Αχ, παιδιά, ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. Δεν θέλω να μπω σε αυτά. Εγώ θέλω να είμαστε όλοι καλά. Θέλω να γίνουν έτσι τα πράγματα, ούτως ώστε να ξαναπούμε σε μια κανονικότητα όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας και θα πρέπει να είναι και χαρά μας το να αρχίσουμε να πειθαρχούμε και λίγο σε κάποια πράγματα. Επαγγελματικά, σε βλέπω εδώ, στα γραφεία της Barkingwell, οπότε κάτι ετοιμάζεις. Τραγουδιστικό να είναι αυτό? Κοίταξε να δεις, με έχουν προτείνει πάρα πολύ. Από παντού με ζητάνε. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να διαλέξω. The winner, slay. Πάντα θα γίνονται συζητήσεις. Πού να σε περιμένουμε να σε δούμε? Α, πάντως στη γωνία. Στο Just the Two of Us, ίσως θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να μας δείξει το τραγουδιστικό σου ταλέντο? Όχι, δεν θα μπω σε καμία διαδικασία. Δεν μου αρέσει να μπαίνω σε διαδικασίες. Μια ερώτηση ακόμη εγώ θέλω να κάνω λόγω αυτού του ωραίου στυλ. Αν θα αναλάμβανες ποτέ τα ενία παρουσίασης μιας εκπομπής μόδας? Αχ, μέσα στη ζωή όλα δεν είναι. Mm-hmm.